Η Κόζα Νομόστρα και ο Αγάθωνας είναι η επιλογή της Ελλάδας και θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision τον προσεχή Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας. Σε μια βραδιά που θύμιζε μια μικρή Eurovision, το ρεμπέτικο κέρδισε και τις εντυπώσεις και το διαγωνισμό. Μαζί και η τρίτη μία, μέσα στην Εγνατία. Number one, alcohol is free. Κόζα Νομόστρα. Κατήρια. Και Αγάθωνας Διακοπίδης. Θα λάθος να είναι η ρότα, ποιος θέτει με τα φώτα, τι πλώριμα τραβάει αγρέμενα. Δεν το πιστεύαμε το ότι θα βγούμε. Πιστεύαμε σε αυτό που κάνουμε, όχι ότι θα βγούμε. Εγώ το πίστευα. Έτσι, το κοπεί. Απ' την αρχή το λέω, πριν ακούσω τα τραγούδια τώρα τα άλλα. Όχι ότι δεν μου άρεσαν, έχω πει και ποια μου άρεσαν και... Είδατε όμως θα είστε πρώτοι. Η Ελλάδα ψήφισε και είπε φέτος θα δώσει στην Ευρώπη λίγο άρωμα από ρεμπέτικο. Θα σας πω την αλήθεια, κάποια λαθάκια κάναμε και εγώ προσωπικά. Αλλά όχι, το θέμα, παιδιά, είναι η ενέργεια που βγάζουμε σαν σχήμα και όσοι μας ξέρουν και με τον Αγάθωνα μαζί, ξέρουν τι εστί Αγάθωνας και Κόζα Μόστρα. Ο Αγάθωνας με τον Παγκλαμαδάκι του και η Κόζα Μόστρα κέρδισαν επιτροπή και κοινό και πάνε Μάλμε. Μέσω πελαγό φανάρι, ρε μα πήρανε χαβάρι. Και στο πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός μας βοήθησε πάρα πολύ όταν πήγαμε στη σχολή του το Σάββατο μεσημέρι και κάναμε πρόβα μόνοι μας, χωρίς ήχο, χωρίς τίποτα. Στην κίνηση. Ειδικά εμένα που είμαι ακίνητος τελείως, με βοήθησε πάρα πολύ. Μαζί και η ρυκνία, μέσα στην Εγνατία, από βόλια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος τα νηρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα, η γλώρη μας τραβάει για γκρεμένα. Εγώ θα την αφιερώσω την νίκη μας. Ξέρω ότι δεν είναι τίποτα αυτό για τον ελληνικό λαό που δοκιμάζεται άγρια. Ίσως είναι μια μικρή χαρά αν θα πάμε εκεί και πάρουμε και μια καλή θέση. Το ότι θα πάμε εμείς είναι χαρά για μας και για τους ανθρώπους που μας ψήφιζαν και μας γουστάρουν. Σε ένα ελληνικό τελικό που θύμιζε μια μικρή Eurovision δόθηκε μια σκληρή μάχη ανάμεσα στις 4 υποψηφιότητες. Καλή επιτυχία στη Κόζα Μόστρα, στον Αγάθωνα. Ήταν υπέροχη, καταπληκτική. Πιστεύω ότι έχει μια πρωτοτυπία το τραγούδι που θα εντυπωσιάσει τους Ευρωπαίους. Ήταν ένα εντυπωσιακό κομμάτι, ρυθμικό, με ελληνικό χρώμα. Ελπίζουμε να εντυπωσιάσει τους ξένους όπως εντυπωσίασε το κοινό το δικό μας και το ψήφισε. Ήταν μια υπέροχη, θα έλεγα, βραδιά για μας που παρακολουθήσαμε από μέσα. Στη σκηνή πρώτη ανέβηκε η Θωμαΐα Πέργη που ξεσήκωσε το κοινό με το κομμάτι της. Είναι τόσο ωραία όλα. Είναι πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτούς που διοργανώνουν τη σημερινή μέρα. Ακολούθησαν Άλεξ Λέων και Τζορτζίνα που ξεσήκωσαν το κοινό. Πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη και νιώθω και ένα τεράστιο βάρος από όλο αυτό, φυσικά. Τελευταία ανέβηκε στην σκηνή η Αγγελική Ιλιάδη που με το χορό της μάγεψε. Πολύ σημαντικό για μένα. Πήρα τις ευχές από τους γονείς μου, από το μωράκι μου. Τι σου είπε ο γιος σου? Ο γιος μου, εντάξει, μου έδωσε ένα φιλί και μια αγκαλιά. Και δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Σε αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και τώρα, Ευρώπη, ετοιμάσου για ρεμπέτικο, Αγάθωνα Ιακωβίδη και Κόζα Μόστρα.